Η Αντζελίνα μας, η Αντζέλικα, σαν Αντζέλικα, έκανε τρομερή δουλειά. Και το τριανταφυλάκι, το οποίο είναι 3D, λοιπόν. Πάμε όμως να δούμε, να καλωσορίσουμε το πολύ ωραίο μας πάνελ. Τη Ράνια, τι κάνεις Ράνια? Μια χαρά, σημαίνω εσύ. Τον Νίκο, τι κάνεις Νίκο? Μια χαρά, όλα. Καλώς ήρθες στο face to face. Και την αγαπημένη μας Στέλλα. Καλά, η Στέλλα μου. Μια χαρά είμαστε. Πάμε να δούμε λίγο Victoria's Secret, να σας φτιάξουμε τη διάθεση με τους άγγελους, μιας και μιλήσαμε για άγγελους και πάλι μαζί με το πάνελ μας. Λοιπόν, Ράνια μου, ποια είναι η γνώμη σου για τους άγγελους, εδώ που βλέπουμε Victoria's Secret, σ' αρέσουν οι άγγελοι? Ότι είναι πραγματικά άγγελοι, ναι. Και στο πρόσωπο και στο σώμα τους. Πιστεύεις είναι... όμως ότι έχουμε άγγελους γενικά που μας προστατεύουν? Φυσικά και υπάρχουν. Εσύ Νίκο, πιστεύεις στους άγγελους? Πιστεύω, ναι. Υπάρχουν, σε προστατεύουν? Πιστεύω ότι υπάρχουν και με προστατεύουν, ναι. Ναι. Εσύ, αγαπημένη μας Στέλλα? Πιστεύω, ναι. Πιστεύω ότι όταν χάσεις ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, αυτό είναι εκεί και σε προσέχει. Α, μόνο έτσι. Αυτοί οι άγγελοι. Υπάρχουν και άλλοι. Και άλλοι. Και άλλο. Και άλλο είναι ο άγγελοι, δεν υπάρχουν? Δεν ξέρω, εγώ έτσι το πιστεύω, ας πούμε. Έτσι, ε. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε, μιας και μιλήσαμε για άγγελους, αγγελική φωνή λοιπόν. Ποιοι έχουν την αγγελική φωνή, οι όμορφοι τραγουδιστές μας, οι οποίοι, μάλιστα, έχουμε ετοιμάσει ένα ωραίο τρέλι για σας. Αν θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή Face to Face. Γεια σου, είμαι η Ασμίνα Τζάθα και έχω να σου κάνω μια πρόταση. Θέλεις να προβάλλεις τη μουσική σου και το βίντεο κλιπ σου σε όλη την Ελλάδα μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές? Γνωρίζουμε ότι η μουσική πραγματικότητα στη χώρα μας είναι πολύ δύσκολη. Η τηλεόραση είναι ο βασιλιάς της προβολής, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους νέους καλλιτέχνες. Έτσι αποφασίσαμε μέσα από την εκπομπή μου Face to Face, που προβάλλεται σε 14 κανάλια σε όλη την Ελλάδα, να δώσουμε βήμα σε νέα ταλέντα σαν και σένα. Μη χάσεις λοιπόν την ευκαιρία, αν έχεις δικό σου βίντεο κλιπ ή απλά ένα ηχογραφημένο τραγούδι, επικοινώνησε μαζί μας. Το Video Production Team μας θα ετοιμάσει το δικό σου βίντεο κλιπ άμεσα. Είναι η ευκαιρία της ζωής σου. Μην την αφήσεις να περάσει έτσι. Διάβασε τις πληροφορίες παρακάτω. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Σε περιμένουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια δημοσκόπηση που έχει ετοιμάσει για μας η Στέλλα. Τι έχουμε? Λοιπόν, έγινε μια δημοσκόπηση για το Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Γερμανίας. Mm-hmm. Και σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση βγήκε ότι οι άντρες ξεχνούν τις πρώην τους. Mm. Λοιπόν, ένας στους τρεις άντρες δεν μπορεί να θυμηθεί με πόσες γυναίκες είχε ερωτική σχέση κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ενώ εξίσου ξεχασιάρες φαίνεται να είναι μόνο 2 στις 10 γυναίκες. Για αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές πήραν συνέντευξη από 8.420 άντρες και γυναίκες, mm-hmm. ηλικίες 16 έως και 69 ετών, για να διερευνήσουν την ερωτική τους συμπεριφορά. Μάλιστα. Με τα στοιχεία λοιπόν που συγκέντρωσαν, οι άντρες γενικώς έχουν διπλάσιο αριθμό ερωτικών συντρόφων από ό,τι οι γυναίκες. Oh. Οι άντρες λοιπόν που δηλώνουν ότι έχουν πάνω από 10 ερωτικές συντρόφους στη ζωή τους είναι γύρω στο 27%. Mm-hmm. Και είναι διπλάσιοι από ότι οι γυναίκες που δήλωσαν ότι έχουν πάνω από 10% συντρόφους. Μάλιστα, αυτά πολλές οι γυναίκες. Πάμε να δούμε επίδειξη μόδας Ασλάνης και να μας πει εδώ ο Νίκος που έχουμε εδώ μαζί για τη διατροφή και για το φαγητό και γενικά πώς καταφέρουν αυτά τα μοντέλα και μένουν σε τόσο καλή γενικά σιλουέτα. Ασλάνης, πρέτα πορτέ μόδα. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's. Took it to my Λοιπόν, Ασλάνης, βλέπουμε εδώ. Πρέτα πορτέ από την εταιρεία Πουρνάρα. Να ξέρετε ότι τα φορέματα είναι από 40 ευρώ έως 120 μόνο. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Αλλά αυτές οι γυναίκες καταφέρνουν και έχουν μια πολύ καλή σουλέτα. Και θέλουμε να ξέρουμε τα μυστικά. Πες μας, μιας και είσαι και διατροφολόγος και γυμναστής, personal trainer λοιπόν, Νίκο, τι πρέπει να κάνει κάποια γυναίκα και κάποιος άντρας φυσικά, αλλά τώρα μας αφορά οι γυναίκες, μιας και είμαστε γυναίκες εδώ στην εκπομπή σήμερα, τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα για να κρατήσει τη σουλέτα της? Το α και το ω είναι να έχει σταθερά γεύματα. Mm-hmm. Πολύ βασικό. Κάθε 2,5 με 3 ώρες πρέπει να τρώει, να τρέφεται. Βέβαια. Να τρέφεται.
Είναι πολύ βασικό. Από εκεί και πέρα, επειδή η γυναίκα δημιουργεί πιο εύκολα λιποαποθήκες από τον άντρα. Σωστά. Και κάνει και μεγαλύτερη κατακράτηση υγρών. Mm-hmm. Πρέπει να τρώει πιο πολύ πρωτεϊνικές τροφές, δηλαδή κοτόπουλα, τόνους. Και να τρώει και σαλάτα που την βοηθά να κάνει πιο εύκολη πέψη. Εσύ, Ράγια, τα κάνεις όλα αυτά? Εγώ γενικά προσπαθώ να προσεγώ τη διατροφή μου. Mm-hmm. Τρώω αρκετή πρωτεΐνη. Mm-hmm. Έχω κάνει και το τεστ της ανεξίας, το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να ξέρω ποια τρόφιμα είναι αυτά που με παχαίνουν και ποια όχι. Mm-hmm. Άρα νομίζω, ναι, είμαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Μία στο τόσο, βέβαια, κάνω και εγώ το... Κάνεις τις αβολίες. Ναι. Δεν γίνεται. Γλυκάκι σου, έτσι. Δεν γίνεται. Το φαγητό είναι χαρά και αυτό μας έχει μείνει και μόνο, να χαιρόμαστε μετά την οικονομική κρίση. Άρα νομίζω ότι χρειάζεται και λίγο να σε δώσω να κάνουμε τις αβολές μας. Έτσι είναι, γιατί πρώτον πρέπει να προσέξουμε τη διατροφή μας, να πάρουμε τα πολύ ωραία ρούχα μας από Ασλάνης Πρετ-α-Πορτέ και φυσικά να πάμε και ένα ωραίο ταξιδάκι. Δεν πρέπει να πάμε και ένα ωραίο ταξιδάκι κάπου. Εννοείται, και να απολαύσουμε και εκεί. Δεν πρέπει να πάμε Famous Σωτηρίου Travel, λοιπόν, στην όμορφη Βιέννη. Βιέννη είναι ένας προορισμός που θα σας μαγεύσει. Η πρώτη εντύπωση που σχηματίζει κάποιος όταν αντικρίζει τη Βιέννη είναι η αίσθηση της χλυδής και της μεγαλοπρέπειας. Εξαιρετικά δείγματα αρχιτεκτονικής, με το ρυθμό μπαρόκ να κυριαρχεί, διατηρούνται ακόμη και σήμερα και μεταφέρουν τον επισκέπτη στην εποχή της πασίγνωσης Βασίλισσας Σίση. Βέβαια, τι να πρωτοπεί κανείς για το μεγαλείο της πόλης στον τομέα της κλασικής μουσικής. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι εδώ πέρα μεγαλούργησαν οι Μότσαρτ και Στράους αρκεί για να τη χαρακτηρίσει κανείς σαν την πόλη της κλασικής μουσικής. Σύμβολο της πόλης είναι ο ναός του Αγίου Στεφάνου. Η Βιέννη είναι γεμάτη παλάτια, στα οποία είναι αποτυπωμένη ολόκληρη η ζωή των αυτοκρατόρων της δυναστείας των Αυσβούργων. Πανέμορφο είναι επίσης και το Μπελβεντέρε, ένα συγκρότημα παλατιών στην καρδιά της Βιέννης, ένα πραγματικό κόσμημα της μπαρόκ τεχνοτροπίας. Ξεχωρίζουν ακόμη η όπερα, το δημαρχείο και η αρχαιοελληνικού ρυθμού βουλή με το άγαλμα της Αθηνάς να δεσπόζει μπροστά της. Η Βιέννη έχει περισσότερα από 100 μουσεία και επίσης πολλά εντυπωσιακά κτίρια μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Εδώ υπάρχει και ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα Λούνα Πάρκ της Ευρώπης με το γιγάντιο τροχό του, ο οποίος μετρά περισσότερα από 110 χρόνια ιστορίας. Είναι λοιπόν η Βιέννη ένας πραγματικός παράδεισος διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους. Μη χάνετε στιγμή, επισκεφτείτε την. Λοιπόν, όμορφη Βιέννη, Famous Σωτηρίου Travel. Έχουμε πάρει όμως μια πολύ ωραία συνέντευξη. Φυσικά δεν πρέπει να φτιαχτείτε γενικά και να καλοπιστείτε. Από τον κύριο Αθανάσιο Αθανασίου, τον πλαστικό χειρουργό μας, Athens Beverly Hills. Και οποιαδήποτε απορία έχετε, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 210-98-1590. Πάμε να δούμε τον κύριο Αθανάσιο Αθανασίου, τον πλαστικό χειρουργό. Να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο και τον γιατρό μας. Τι κάνετε? Καλώς σας βρήκα. Φυσικά η ονομασία. Κάτι μου λέει ότι έχετε επηρεαστεί κάπως. Πρόσφατα ήσασταν στο Beverly Hills. Ένα μέρος του σπουδών μου το πραγματοποίησα στο Los Angeles και στο Beverly Hills. Θα μας έχετε φέρει και τις καινούριες τεχνικές. Η αλήθεια είναι ότι δέχτηκα πολλές επιρροές από εκεί πέρα και τις περισσότερες αυτές προσπάθησα να τις φέρω εδώ Ελλάδα και να κρατήσω μια γενικότερη συνεργασία με συναδέλφους και καθηγητές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γιατί είναι και ιδιαίτερη ονομασία. Απλά χρησιμοποιείς ένα μέρος όπου είναι η μέκα της πλαστικής χειρουργικής. Όντως. Γίνονται πολύ προχωρημένα και όμορφα πράγματα. Βοηθάει πολύ και ο κόσμος που μένει εκεί. Φυσικά που θεωρούν την πλαστική χειρουργική, την έχουν απομυθοποιήσει. Mm-hmm. Και είναι πράγματα που έχουν κάνει αρκετά χρόνια πριν και συνεχίζουν να τα κάνουν και σήμερα. Οπότε γενικά... Είναι σημαντικό να δέχεις επιρροές από κάποιους που είναι αρκετά μπροστά. Σίγουρα. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η πλαστική χειρουργική έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, όχι μόνο στο Beverly Hills, αλλά πλέον και στην Ελλάδα. Είναι λίγο παρεξηγημένη με την έννοια ότι η πλαστική θεωρεί ότι είναι κάτι ψεύτικο, κάτι πλαστικό. Mm-hmm. Αλλά είναι πολύ μακριά αλήθεια από αυτό το κομμάτι. Πρέπει να αλλάξουμε μάλλον την ορολογία. Ναι, ίσως η ορολογία, αυτό έχετε μεγάλο δίκιο, ότι η ορολογία σε παραπέμπει στο κάτι ψεύτικο. Ενώ η πλαστική είναι το να κάνει κάποιος κάποια πράγματα, mm-hmm. το οποίο απλά να βελτιώσει λίγο την εμφάνισή του, να φαίνεται πιο φυσικό, πιο όμορφο. Σωστά. Και φυσικά το αποτέλεσμα που έχετε εσείς είναι πάντα κάτι που φαίνεται καθαρότατο ότι δεν έχει καμία σχέση με την πλαστική. Είναι αυθεντικό το αποτέλεσμα. Αυτό προσπαθείς είναι να κάνεις μια πιο φυσική εμφάνιση, πιο φυσική ομορφιά, πιο ήπιο το αποτέλεσμα. Σωστά. Κάτι που να δείχνει διακριτικά όμορφο. Κάτι που συνηθίζετε πάρα πολύ τώρα τελευταία είναι αυξητική στήθους. Μπορούμε να μιλήσουμε πάλι από ποια ηλικία, μπορούμε να πούμε ότι τα κορίτσια ασχολούνται με κάτι, θέλουν να κάνουν αυξητική στήθος.
Κοιτάξτε, να δείτε, η αυξητική στήθους, η ηλικία που συνήθως ξεκινάμε είναι από τα 18 ετών. Δηλαδή, μόλις ολοκληρωθεί η ορίμανση ενός ατόμου, μιας γυναίκας. Οπότε πριν από 18 είναι νωρίς. Συνήθως δεν το κάνουμε. Δηλαδή, πρέπει να έχει κάποιες ενδείξεις όπου να έχει ή τελείως να μην έχει καθόλου στήθος ή να υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι που να κάνουν. Τώρα, όταν κάποιος κάνει αυξητική στήθους, πάντα η κρίσιμη ερώτηση είναι πού γίνεται η τομή. Φαίνεται η τομή. Είναι κάτι σίγουρο που απασχολεί πολύ κόσμο. Η τομή είναι ένα κομμάτι που νομίζω έχει υπερεκτιμηθεί. Όπως βλέπουμε και στη φωτογραφία, ένα φυσικό στήθος έχει το 40 με 45% του όγκου του από τη θηλή και πάνω. Σωστά, και το 50 με 55% από τη θηλή και κάτω. Αυτό είναι φυσικό στήθος. Τώρα, το πώς θα πετύχεις αυτό το αποτέλεσμα έχει πιο μικρή σημασία, με την έννοια ότι το μη μπορεί να κάνεις και γύρω από τη θηλή και κάτω από το μαστό και στη μασχάλη. Και όλα έχουν κάποιες ενδείξεις και κάποιες ενδείξεις που γίνονται. Και πόσο, για πόσο καιρό φαίνεται αυτή η τομή, θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή, ο χρόνος ανάρρωσης. Κοιτάξτε να δείτε για πόσο καιρό φαίνεται. Εξαρτάται πάρα πολύ το δέρμα, αλλά συνήθως στην πλαστική χειρουργία αυτό που προσπαθούμε είναι να κάνουμε όσο δυνατόν πιο αθέατες και πιο μικρές εκείνα τα σημεία που επεμβαίνουμε μέσα. Εδώ τι βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία που δείχνει πώς τοποθετείται το ένθεμα. Στην πρώτη φωτογραφία αριστερά βλέπουμε ότι τοποθετείται πάνω από το μη, ενώ στην άλλη φωτογραφία βλέπουμε ότι τοποθετείται κάτω από το μη. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό? Είναι σημαντικό γιατί μια κοπέλα που δεν έχει καθόλου στήθος, όπως θα δούμε και παρακάτω, και βάλει το ένθεμα πάνω από το μη, θα φαίνεται σαν μπαλόνι. Ενώ αν βάλει κάτω από το μη, ο μης καλύπτει και φαίνεται πολύ πιο ομοιόμορφα και πολύ πιο ωραία το αποτέλεσμά της. Οπότε έχει σχέση βασικά αν η γυναίκα έχει στήθος ή δηλαδή αν έχει αυτό μεγάλο ακριβώς. Στήθος. Έχει σχέση από πού ξεκινάμε. Αν ήδη υπάρχει μαζικός αδένας, ήδη υπάρχει στήθος ή δεν υπάρχει καθόλου. Βέβαια, η βάση είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Και ενώ παλιότερα υπήρχε αυτό το γεγονός ότι απλά βάζανε στήθος, τώρα πλέον γίνονται κατάλληλες μετρήσεις, έχουν αλλάξει τα ενθέματα, όπως βλέπουμε και σε αυτή τη φωτογραφία. Δεν βλέπουμε πολλά ενθέματα, οπότε να τα δείξουμε και λιγάκι. Ναι, αυτή η φωτογραφία είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική γιατί δείχνει τη διαφορά των ενθεμάτων. Μέχρι τώρα και κυρίως σε παλιότερες εποχές χρησιμοποιούσαν τα στρογγυλά ενθέματα. Πλέον έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και χρησιμοποιούν τα ανατομικά. Τα ανατομικά είναι αυτά σε σχήμα δάκρυ, το οποίο δείχνουν ένα πολύ να το πιο φυσιολογικό. Ένα κοντινό αυτό. Ναι, είναι αυτό εδώ ακριβώς. Δεν ξέρω αν το παίρνει η κάμερα. Ναι, ναι, το δείξουμε κοντινό τώρα όπως το δείχνουμε. Ναι, είναι αυτό το προφίλ του, ή εδώ είναι η βάση του, που βλέπεις ότι είναι σαν δάκρυ. Ωραία. Δηλαδή έχει λιγότερο όγκο στο πάνω μέρος και μεγαλύτερο στο κάτω. Και έτσι προσομοιάζει πιο πολύ προς τον φυσιολογικό στήθος. Όντως, πραγματικά. Και σίγουρα. Και αυτό έχει διάφορα μεγέθη, τα οποία κάποιος μπορεί πλέον να κάνει κάποιες μετρήσεις και να ξέρει ακριβώς ποιο του ταιριάζει και ποιο χρειάζεται. Εσείς συνήθως επηρεάζετε, το άτομο σας ρωτάει, δηλαδή να το κάνω πιο μικρό, πιο μεγάλο, ή συνήθως ξέρουν τι θέλουν? Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Συνήθως, το πρώτο ραντεβού που κάνουμε με κάποιον, προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι προσδοκίες του. Όσο πιο λογικές προσδοκίες έχει κάποιος, τόσο πιο ωραία μπορεί να γίνει δουλειά και πιο ωραίο το αποτέλεσμα. Μπορεί να μην έχω δηλαδή, μπορεί να έρθει μια πολύ κοντή, πολύ λεπτομερή κοπέλα και να θέλει ένα τεράστιο στήθος. Εκεί οφείλεις να την προστατεύσεις και να της πεις: κοίταξε να δεις, είναι λάθος αυτό, πρέπει να πας σε κάτι πιο normal. Σας ακούνε οι γιατροί? Συνήθως ναι. Καλή. Αν δεν σε ακούνε και αν δεν κάνεις καλή γέφυρα με αυτό που έχεις απέναντί σου, είναι καλύτερο να μην το κάνεις εσύ. Σίγουρα, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άτομα που έχουν ανασφάλειες από μόνοι τους και θα κάνουν κάποιο λάθος επιλογή σίγουρα. Τι κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση? Οφείλεις να τους προστατεύσεις. Και πάλι. Εκεί είναι ο δικός σου ρόλος. Οφείλεις να τους προστατεύσεις, να τους πεις: κοίταξε να δεις, αυτό θα είναι πολύ άσχημο για σένα. Καλύτερα ακολούθησε αυτή τη γνώμη. Αν αυτή δεν ακολουθήσει, είναι καλύτερο να την αφήσεις να πάει κάπου αλλού. Παρά να την κάνεις εσύ. Σίγουρα. Τι διάρκεια ζωής έχουν τα ενθέματα? Τα σύγχρονα ενθέματα αυτά που χρησιμοποιούμε είναι φόρου ζωής. Α, είναι. Ναι. Αν δηλαδή κάποια, δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες που να επηρεάσουν. Παραδείγματος χάρη, μια γυναίκα έχει μια εγκυμοσύνη και παίρνει 40 κιλά και χάνει μετά τα 40 κιλά. Αυτές οι αυξομοιώσεις είναι λίγο επιβαρυντικές και για το ένθεμα. Αλλά σε γενικές γραμμές, όταν όλα πάνε καλά, είναι φόρος ζωής τα ενθέματα. Θα χρησιμοποιήσει μια γυναίκα αυξητική στήθους όταν έχει πολλές δραγάδες, σαν λύση που είναι αντιαισθητικό το ήδη υπάρχον αποτέλεσμα που έχει από το σώμα της?
Οι ραγάδες ίσα ίσα διατείνονται με τη χρήση ανθέματος. Γι' αυτό είναι μια λύση, μια. Μαλακώνει πάρα πολύ η υφή τους. Οπότε νομίζω ότι βεβαίως θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει αυτό. Έχει τύχει να έρθει κάποιος και να πει ότι θέλω πολύ λίγο, αλλά θέλω πιο γεμάτο το στήθος μου. Να είναι το ίδιο νούμερο βασικά, αλλά να είναι λίγο πιο γεμάτο. Έχουν τύχει πάρα εδώ πολύ. Βλέπουμε με κάποιον. Εδώ βλέπετε, μετά. Μπράβο, αυτό είναι ακριβώς μια φωτογραφία. Βλέπετε μια κοπέλα, πολύ λεπτοκαμωμένη, που ήθελε και έχει βάλει αυτό το στρόγγυλο ένθεμα. Mm-hmm. Αυτό είναι το αποτέλεσμά της με το στρόγγυλο ένθεμα. Αυτό είναι από σιλικόνη, σωστά. Σιλικόνη είναι και το ένα και το άλλο. Ωραία. Ενώ στην επόμενη φωτογραφία, αυτό είναι το προφίλ της, πώς φαίνεται στο προφίλ το στρόγγυλο ένθεμα. Mm-hmm. Και υπάρχει και μια φωτογραφία μετά. Πολύ μεγάλη δείχνει διαφορά βλέπουμε εδώ. Κοιτάξτε, έχει ωραίο αποτέλεσμα. Αν δεν είχε, δεν θα ήταν η νούμερο ένα, νομίζω, επέμβαση τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι νούμερο ένα παγκόσμια. Ναι. Και στην Ελλάδα παγκόσμια τώρα πλέον. Α, εδώ, συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα. Εδώ βλέπετε μια αθλήτρια. Αυτή είναι πολύ γνωστή, ασχολείται με πρωτοαθλητισμό. Είναι λεπτή κοπέλα, η οποία δεν είχε καθόλου στήθος. Και σε αυτήν, εδώ μπήκε κάτω από το μη και χρησιμοποιήθηκε αυτό το ανατομικό ένθεμα. Mm-hmm. Και βλέπετε πόσο πιο φυσικό είναι το αποτέλεσμά της πάνω σε αυτό το ένθεμα. Αλλάζει και η ψυχολογία της γυναίκας. Όταν καταρχήν έχει ζήσει την περισσότερη ζωή της χωρίς στήθος, ξαφνικά έχει στήθος, σίγουρα είναι ένα λατρευτό αποτέλεσμα. Όχι μόνο αλλάζει. Μπράβο. Αυτό είναι το προφίλ της. Κοιτάξτε λίγο το προφίλ της, πόσο πιο φυσικό φαίνεται. Όντως. Και πόσο πιο ωραίο φαίνεται το αποτέλεσμά της. Φαίνεται άλλωστε και από τη στάση που έχει του σώματός της ότι έχει περισσότερο αυτοπεποίθηση τώρα. Καταρχήν αλλάζει το περπάτημά τους, περπατάνε έτσι. Είναι εκπληκτικό πως ο ίδιος άνθρωπος αλλάζει τελείως τη στάση του. Όντως. Σίγουρα θα δείξουμε και άλλα ενθέματα ανατομικά. Εξηγήστε μας λιγάκι. Αυτή τη φωτογραφία, μπράβο, εδώ βλέπουμε ακριβώς πώς είναι η διαφορά του ανατομικού με το στρόγγυλο ένθεμα και πώς αυτό απεικονίζεται πάνω σε ένα στήθος. Δηλαδή, πόσο φουσκώνει ο πάνω πόλος ή πόσο πιο ήπιος είναι ο πάνω πόλος ή πώς έρχεται το ένθεμα το στρογγυλό. Όντως, στην αφή πώς είναι η αίσθηση σε ένα στρογγυλό από το υπόλοιπο, από ένα δάκρυ στήθος. Δεν το κοιτάξτε, καταλαβαίνει δηλαδή, κανείς. Όχι, δεν το καταλαβαίνει. Και αυτό που ρωτάνε όλοι είναι, ξέρεις, πιάνεις την αφή. Ούτε εγώ ο ίδιος δεν μπορώ να καταλάβω. Αν κάποιος έχει ένα ωραίο αποτέλεσμα, δεν μπορεί να καταλάβεις δηλαδή αν έχει ψεύτικο στήθος ή αληθινό. Εσείς δηλαδή προτείνετε σε κάποιον να βάλει είτε το ένα είτε το άλλο ανάλογα το σωματότυπο του? Ακριβώς. Ανάλογα με το σωματότυπο, μια κοπέλα που είναι λεπτή θα της πρότεινε να βάλει ανατομικό ένθεμα, ενώ μια κοπέλα η οποία έχει ήδη μαζικό αδένα θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιήσει το στρογγυλό ένθεμα. Πολύ ωραία. Σίγουρα αδυναμία είναι το πρόσωπο για εσάς. Ιδιαίτερη αδυναμία έχουμε μάθει ότι έχετε στο πρόσωπο, σωστά? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Από ποια ηλικία θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια γυναίκα μπορεί να κάνει facelift? Κοιτάξτε, το facelift δεν είναι ότι από κάποια ηλικία και πάνω, είναι θέμα ενδείξεων. Και πριν από αυτό μπορεί να κάνει 10 άλλα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να κάνει το υαλουρονικό, μπορεί να κάνει το botox, μπορεί να κάνει κάποια άλλα πράγματα πριν προηγηθεί ένα facelift. Mm-hmm. Σίγουρα. Α, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία που δείχνουν τρεις γενιές και δείχνουν πώς είναι τα σημάδια του χρόνου πάνω σε ένα πρόσωπο. Δηλαδή, πώς ξεκινάμε από ένα μικρό κοριτσάκι, πάει η μαμά, που αρχίζει και χαράζει λίγο οι ρινοπαριακές, αρχίζει και χαλαρώνει λίγο το βλέφαρο. Και έρχεται η γιαγιά μετά που έχει ακριβώς πάνω της αποτυπωμένα όλα τα σημάδια. Που καμία γυναίκα δεν θέλει να έχει αυτή την εικόνα, σίγουρα. Εντάξει, είναι πολλές που δεν τις ενοχλεί αυτό. Ενοχλεί. Αλλά αν κάποιον τον ενοχλεί, βεβαίως ζούμε σε μια εποχή που πραγματικά μπορούμε να πούμε είσαι όσο αισθάνεσαι. Σωστά. Μπορείς να φαίνεσαι όσο αισθάνεσαι. Πολύ σωστά και εδώ βλέπουμε. Επίσης, να σας ρωτήσουμε σε ποια περίπτωση χρησιμοποιείτε mini facelift. Κοιτάξτε να δείτε, το mini facelift είναι πιο πολύ εμπορική ονομασία που επειδή ο κόσμος λατρεύει το... Δεν είναι δηλαδή μισή δουλειά. Μισή δουλειά θα και μισό αποτέλεσμα. Σωστά. Συνήθως χρησιμοποιείς την τεχνική που θα σου δώσει βελτιστοποίηση του καλύτερου αποτελέσματος. Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε, μάλλον στην προηγούμενη, βλέπουμε μια φωτογραφία η οποία δείχνει ποιες είναι οι διαφορετικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Και σε ποιες περιπτώσεις. Τώρα εδώ βλέπουμε δηλαδή παλιότερα ότι αυτό που κάνανε, απλά κάνανε ένα τραύμα προς τα πίσω. Και γι' αυτό ο κόσμος είχε τρομάξει με τα αποτελέσματα και όταν άκουγε τη λέξη facelift σταυροκοπιότανε. Ενώ πλέον είπαμε ότι αυτό που έχει γυρίσει και αυτή η τάση που έχει έρθει είναι το να κάνεις ένα πιο φυσικό, πιο natural look. Και πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται, όπως βλέπουμε εδώ, ότι ποτέ ο χρόνος, η βαρύτητα, δεν πέφτει από το έξω προς τα μέσα. Οπότε τραβώντας αυτό δημιουργείς ένα πιο αφύσικο αποτέλεσμα. Ο χρόνος δημιουργεί αυτό το από πάνω προς τα κάτω.
και βέβαια χαλάρωμα του συστού. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνεις, πρέπει να κάνεις δύο, να έχεις δύο τομείς που πρέπει να διορθώσεις. Και ανόρθωση και τραύμα. Αυτό θα διορίσει ένα πολύ πιο φυσικό αποτέλεσμα. Και όπως θα δούμε η κυρία, παραδείγματος χάρη, τις φωτογραφίες, κοιτάξτε πόσο πολύ πιο... Πολύ τέλειο αποτέλεσμα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, μόνο που είναι, φαίνεται πιο φρέσκος. Όντως. Δηλαδή η ουσία ενός face. Ίσως είναι... και 20 χρόνια μικρότερη. Δεν είναι πλέον το μικρότερο, είναι να καλοφοράς τα χρόνια σου. Σωστά. Και να δείχνεις ένα ωραίο φρέσκο αποτέλεσμα. Δεν είναι πλέον ότι μια 60 θα πρέπει να γίνει 30. Είναι ότι καλοφοράει τα χρόνια της. Δεν έχει αυτό το χαλάρωμα στο λαιμό. Δεν έχει αυτό το χαλάρωμα στα μάτια. Δεν έχει αυτό το χαλάρωμα στις θερμοπαριακές. Αυτό είναι η ουσία. Το να δείξεις κάτι πιο φυσικό και πιο όμορφο. Σωστά. Άντως. Εσείς χρησιμοποιείτε και νέες τεχνικές τώρα πλέον για να κάνετε και γωνίες και πολύ ωραίο πρόσωπο. Σωστά, τετραγωνίζοντας το πρόσωπο ή ανάλογα τι χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος. Απλά υπάρχουν κάποια πράγματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη, μπορείς να αφαιρέσεις τα μαγουλάκια που έχει κάποιος και να του δημιουργήσεις πιο μεγαλύτερη εσωλική στην περιοχή της. Όχι μόνο τα μαγουλάκια, αφαιρούνται και οι σακούλες κάπως. Και οι σακούλες, εντάξει, οι σακούλες τις ονομάζουμε, αυτό μιλάμε για την επέμβαση. Τα σακουλάκια, τα μαγουλάκια, όλα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Μιλάμε για την επέμβαση της βλεφαροπλαστικής, όπου τα πρώτα σημάδια, παραδείγματος χάρη, που βλέπει κάποιος ότι έχουν περάσει τα χρόνια είναι αυτό: βαραίνει το μάτι, χαλαρώνει η περιοχή κάτω από το βλέφαρο, εντείνονται οι ρινοπαριακές, χαλαρώνει το βάλτο προσώπου. Οπότε, όταν έχεις μια εικόνα και μια ανάλυση του πώς έρχεται η πάροδος του χρόνου πάνω από ένα πρόσωπο, μπορείς εύκολα να αναστρέψεις αυτή την εικόνα. Να επανέλθω πάλι στις γωνίες που είπαμε. Η καινούργια αυτή τεχνική πώς ακριβώς γίνεται με τις γωνίες που δημιουργούνται σε ένα πρόσωπο? Η καινούργια είναι εντός εισαγωγικών. Είναι μια τεχνική βασικά που χρησιμοποιείται κυρίως στην παρενθωτική χειρουργική. Και τι είναι? Αφαιρείς τη λιπόδη σφαίρα που έχεις εδώ πέρα στο μάγουλο. Οπότε αυτό αμέσως φεύγει, αυτός ο όγκος που έχουν πάρα πολύ από το μάγουλο. Αυτό αν συνδυαστεί και μια λιποαναρρόφηση στην περιοχή του λαιμού, μπορεί να δώσει ένα πολύ ωραία εικόνα και ένα πολύ ωραίο βάλ στο πρόσωπο. Και όλα αυτά είναι τομή που δεν φαίνεται. Πού γίνεται η τομή σε μια τέτοια περίπτωση? Γίνεται μέσα από το στόμα και γίνεται, βασικά δεν γίνεται καν τομές. Είναι ανοιγματάκια της τάξης του 1 χιλιοστού, 2 χιλιοστά. Και χρόνος ανάρρωσης? 4 μέρες, 3 μέρες. Πάρα πολύ. Ο οποίο 3 μέρες πολύ είναι λίγο, ναι. Εννοώ, πάρα έχει πολύ ένα ήπιο είδημα μετά. Ρινοπλαστική, ιδιαίτερος και αυτό έχετε εξειδικευμένη ειδικότητα και εκεί. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για τη ρινοπλαστική. Πάμε να μιλήσουμε και λίγο για τη ρινοπλαστική. Αφού τα καλούμε όλα, να καλούσουμε και αυτό. Ναι, αυτό είναι ένα. Οι μύτες και ζούμε στη χώρα η οποία είναι αυτό που λέμε Hispanic nose, δηλαδή έχουμε πάρα πολύ αυτή την καμπυλωτή μύτη. Όπου εκεί πέρα αυτό που πάλι προσπαθείς να διορθώσεις είναι να βγάλεις πάλι αυτό το πιο φυσικό. Δηλαδή έχει φύγει η εποχή που παλιά όλες οι μύτες γινόταν γαλλικές και τις κάνανε με το σκάψιμο προς τα κάτω. Τώρα μια μύτη για να είναι φυσική πρέπει να είναι αδιάφορη σε ένα πρόσωπο. Πολύ ωραίο αποτέλεσμα εδώ και αρκετά αισθητό. Είναι αισθητό, καταρχήν έχει μορφύνει όλη η έκφραση της κοπέλας και δεύτερον είναι ότι δεν δείχνει ότι έχει γίνει κάτι. Δεν δείχνει ότι είναι ένα αποτέλεσμα που θα λέγει κάποιος, «Οπ, τι έκανε στη μύτη σου». Όντως. Δείχνει σαν να γεννήθηκε με αυτό και ότι έχει μια πολύ πιο ταιριαστή μύτη για το πρόσωπό της. Και ρινοπλαστική υπάρχει και επαναρθωτική το αποτέλεσμα. Άλλοι έχουν διάφραγμα, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που συνδυάζεται και αισθητικά καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά και πρόβλημα που μπορεί να έχει ο ίδιος ο ασθενής. Μα σίγουρα είναι πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος δεν έχει καταλάβει ότι αναπνέει με ένα πολύ μικρό ποσοστό από τη μύτη, ενώ συνήθως αναπνέει από το στόμα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό τότε να διορθώσεις και το διάφραγμα και τις ρινικές κόγχες. Φανταστείτε ότι αυξάνει πάρα πολύ η οξυγόνωση που παίρνει αυτός ο άνθρωπος. Σωστά. Δεν ξέρω, σας φαντάζομαι σε ένα σενάριο το οποίο να έρθει κάποιος να κάνει πλαστική ρινοπλαστικής και να του πείτε, ξέρετε, έχετε και αυτό το πρόβλημα που το οποίο πρέπει να κάνετε κάτι γι' αυτό. Και λύνεται έτσι και τα δύο ταυτόχρονα. Σωστά. Συνήθως ξέρουν οι περισσότεροι και σου λέει, ξέρεις, γιατρέ, εγώ δεν παίρνω καθόλου αναπνοή από τη μύτη. Οπότε κάνε κάτι και απ' έξω και από οπότε μέσα. Οπότε είναι ήδη, έχουν ήδη την έννοια του ότι, ξέρεις, δυσκολεύομαι από τη μύτη και ότι, ξέρεις, θα ήθελα μια παραπάνω βοήθεια πάνω σε αυτό. Πριν που μιλούσαμε, είπατε κάτι για ολική. Εξηγήστε ακριβώς τι είναι η ολική. Κάτι ολική. Ανοιχτή ρινοπλαστική. Ανοιχτή. Όχι ολική, ανοιχτή. Ανοιχτή. Απλά είναι ένα. Λέω τι, ανοίγει η όλη μύτη. Όχι. Ανοιχτή ρινοπλαστική λέγεται, ακριβώς. Που είναι η μέθοδος η οποία. Έχεις πολύ καλύτερη πρόσβαση σε αυτό στη μύτη.
κάνεις μια τομή δηλαδή κάτω στη στυλίδα, ανοίγεις αυτό το κομμάτι και βλέπεις πάρα πολύ καλά όλες τις αισθητικές μονάδες και τις λειτουργικές μονάδες. Αυτό βοηθάει πιο πολύ το γιατρό ή πιο πολύ τον ασθενή? Λειτουργεί και για τους δύο πολύ καλά. Α, μια σαν χαρά. Τεχνική. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε και για τη λιπαναρρόφηση και κοιλιοπλαστική, που και αυτό απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, και άντρες και γυναίκες. Α, αυτό είναι αλήθεια. Είναι ότι, μη σας πω ότι τώρα τελευταία οι άντρες έχουν αρχίσει να γίνονται και περισσότεροι από τις γυναίκες. Όντως. Ναι. Υπάρχει καινούργια τεχνική ραδιοσυχνοτήτων. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο πάνω σε αυτό, η τεχνική ραδιοσυχνοτήτων και λιπαναρρόφηση. Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που βλέποντάς το μπορούμε να. Ωραία, πάμε να το βλέπουμε και να εξηγούμε και ταυτόχρονα, ναι, το βιντεάκι πάνω σε αυτό. Γιατί... Το οποίο είναι λίγο δυστυχώς, αλλά είναι κάτι. Εδώ βλέπουμε πώς είναι το μέσα από τη γυλιά, ο λιπότης ιστός με τα αγκία του και πώς γίνεται. Και η τεχνική αυτή τι είναι? Είναι ότι ενώ παλαιότερα μπαίνανε κάποιες κάνουλες και τραυμάτιζαν το λιπόδι ιστό για να μπορέσουν να τον αφαιρέσουν. Με τις σύγχρονες τεχνικές υπάρχουν μηχανήματα τα οποία μπορούν με τη ραδιοσυχνότητα να λιώσουν τα λιποκύτταρα. Θα δούμε τώρα που κάνει ένα zoom η κάμερα πόσο έντονο είναι αυτό. Κοιτάξτε, αυτά είναι τα λιποκύτταρα τα οποία λιώνουν με αυτό το μηχάνημα. Ελαιοποιείται, γίνεται ένα ομογενοποιημένο στρώμα. Λίπους, δηλαδή αποφεύγουμε αυτά τα waving, τα κυματάκια που κάνουν παλιά οι λιποαναρρωφήσεις. Και το άλλο καλό που πετυχαίνουμε αυτό είναι ότι η θερμική ακτινοβολία που βγαίνει αυτό ερεθίζει πάρα πολύ τους ινοβλάστες και το κολαγόνο. Πολύ και έτσι έχουμε ένα συνδυασμό αφαίρεσης του λίπους και ταυτόχρονης μεγιστοποίησης της σύσφυξης που μπορεί να κάνει ένα αυτό άνθρωπο. Είναι το μυστικό της λίας κοιλιάς που λέμε. Αυτό είναι ακριβώς το μυστικό της λίας κοιλιάς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, τραβιέται το λίπος και απ' την άλλη ενεργοποιείς όσο μπορείς το κολαγόνο για να μπορέσει να σφίξει αυτό και να δημιουργήσει ένα πολύ πιο καλό αποτέλεσμα. Πότε ξέρει κάποιος αν πρέπει να κάνει λιπαναρρόφηση ή αν πρέπει να κάνει κοιλιοπλαστική? Είναι πολύ ξεκάθαρες οι ενδείξεις. Δηλαδή, κάποιος που έχει χάσει πάρα πολλά κοιλιά και κρέμεται η κοιλιά του, αυτός θα πρέπει να κάνει κοιλιοπλαστική. Σωστά. Κάποιος που θέλει να μορφοποιήσει το σώμα, δηλαδή το αστείο είναι ότι αυτοί που κάνουν λιπαναρρόφηση μπορεί να είναι και πολύ λεπτά άτομα ή πάρα πολύ στυλά τα άτομα. Παραδείγματος χάρη, αυτός ο κύριος είχε έρθει για να κάνει η ένδειξή του να κάνει κοιλιοπλαστική, να αφαιρέσει. Χρησιμοποίησαμε αυτή τη τεχνολογία και κοιτάξαμε το αποτέλεσμα του μετά. Καταπληκτικό αποτέλεσμα, όντως. Το πώς ήρθε και το πώς έγινε. Που πραγματικά ήταν από αυτά που. Οι άντρες πλέον θέλουν να έχουν πολύ ωραίο σώμα, να βγαίνουν στην παραλία και εκείνοι και όντως να μην ντρέπονται για το σώμα τους και να αισθάνονται όσο καλά αισθάνεται και μια γυναίκα που προσέχει τον εαυτό της. Η αλήθεια είναι ότι η εποχή το προστάζει αυτό και δεν υπάρχει πλέον. Δηλαδή, ο περιποιημένος και μη περιποιημένος άνθρωπος είναι. Δεν υπάρχει όμορφος και άσχημος. Είναι κάποιος που περιποιείται, κάποιος που δεν περιποιείται. Οπότε και αυτό είναι ένα περιστατικό. Ωραία. Πάλι άντρας ο οποίος είχε ψωμάκια και λέει: κοίταξε να δεις, θέλω να τραβήξω λίγο τα ψωμάκια. Όντως. Θέλω να διορθώσω λίγο αυτό. Και το αποτέλεσμά του είναι εξαιρετικό. Όντως, βλέπουμε πολύ καλό αποτέλεσμα. Ναι. Υπάρχουν επίσης. Αυτό είναι το προφίλ του. Εδώ βλέπουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Χρόνος ανάρρωσης σε μια τέτοια περίπτωση πόσο είναι? Αυτό είναι επέμβαση του Σαββατοκύριακου. Δηλαδή, κάποιος αν κάνει μόνο την Παρασκευή, τη Δευτέρα πάει, πάει στη δουλειά. Κανονικά. Ναι. Και ο πόνος που νιώθει, η ενέχληση, δεν υπάρχει πόνος. Υπάρχει αυτό που λέμε. Ενόχληση, έτσι. Ενόχληση και είναι σαν να πήγε σε ένα γυμναστήριο και να πιάστηκε την γυμναστική. Α, πολύ λίγο. Οπότε μπορεί να πάει κανονικά να δουλέψει, ναι, δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Εδώ, παραδείγματος χάρη, είναι μια πολύ λεπτή και πολύ καλή γραμμή γυναίκα, μοντέλο, η οποία έχει κάνει τρία παιδιά και αυτό που ήθελε να κάνει λίγο πιο όμορφη τη μέση της. Και ενώ στη φωτογραφία φαίνεται ότι είναι λεπτή, στο άλλο βλέπεις πόσο πιο καλή γραμμή έρχεται η μέση της. Ναι, όντως, πάρα πολύ ωραία. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί είναι η αυξητική γλουτών. Α, αυξητική γλουτών. Δεν είμαστε πλέον στην Βραζιλία, είμαστε και στην Ελλάδα. Υπάρχει αυτό και στην Ελλάδα πλέον. Συνήθως, φανταστείτε μια γυναίκα που χάνει κιλά πολλά ή με την παρόντα του χρόνου, και αυτό υποβάλλεται σε μια πτώση. Οπότε εκεί πέρα τι μπορείς να κάνεις? Μπορείς να κάνεις δύο-τρεις τεχνικές. Μπορείς είτε να πάρεις λίπος από το υπόλοιπο σημείο του σώματος και να το βάλεις γλουτούς και να δημιουργήσεις ένα πολύ σφριγγυλό γλουτό. Μπορείς να βάλεις κάποια ενθέματα γλουτών. Βλέπουμε και εδώ πολύ ώρα συγκεκριμένα. Ναι, αυτό είναι με θέματα. Ναι, η προηγούμενη φωτογραφία ήταν με το λίπος που είχε γίνει. Με το ίδιο το λίπος. Το λίπος τώρα πόσο καιρό θα κρατήσει? Γιατί σίγουρα το ίδιο το σώμα θα απορροφήσει. Το λίπος όταν μπει σωστά κρατάει φόρους ζωής.
Το μόνο που γίνεται είναι να απορροφιέται ένα ποσοστό της τάξης του 30% και μπορεί να χρειαστεί μετά από ένα μισή χρόνο να ξαναγίνει με επέμβαση και να του δοθεί ένα. Οπότε προτείνεται καλύτερα σε κάποιον σε τέτοια περίπτωση να βάλει ένθεμα ή είναι καλύτερα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, εγώ προτείνω το φυσικό τρόπο να βάλει το λίπος. Το λίπος το οποίο θα είναι δικό του από το δικό του σώμα, σωστά. Βεβαίως. Και θα το πάρετε από άλλο σημείο του σώματος. Το παίρνεις από άλλο και κάνεις μια λιπογλυπτική, αυτό που λέμε. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις από τα ψωμάκια, από την κοιλιά και να το βάλεις πίσω. Οπότε αλλάζεις όλη η μορφή ενός ατόμου. Εάν όμως δεν έχει λίπος από άλλο σώμα να πάρει.